άρχισε από σήμερα να λειτουργεί στο νοσοκομείο Σερών και δεύτερο ιατρείο εμβολιασμού, όπως είχε ανακοινωθεί τις προηγούμενες μέρες. Σήμερα άρχισε η λειτουργία του. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα εμβολιάζουμε περισσότερα άτομα κάθε μέρα, εφόσον φυσικά έχουμε δόσεις. Και φαίνεται ότι ο προγραμματισμός, αφού ανοίγει και δεύτερο ιατρείο, ότι θα έχουμε να πούμε παραπάνω δόσεις. Ήδη άρχισε, ξεκίνησε η λειτουργία του. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν εμβόλια, η διαδικασία θα προχωρήσει κανονικά. Σήμερα πάντως, πρώτη μέρα λειτουργίας, ο κόσμος δεν ήρθε για το εμβόλιο, καθώς τα ραντεβού ήταν λιγοστά. Ίσως δεν είχε ενημερωθεί για τη λειτουργία του, ανέφερε ο κ. Μπαλαξής, ο οποίος ωστόσο αναμένει τις επόμενες μέρες να γεμίσουν τα ραντεβού. Βεβαίως, ακόμη τα ραντεβού στο δεύτερο ιατρείο είναι λίγο λιγοστά, γιατί ο κόσμος το πληροφορήθηκε πρόσφατα, αλλά περιμένουμε εντός των ημερών να είναι full. Γενικά πάντως ο κόσμος των Σερών, αν και έχει τις επιφυλάξεις του με αυτά που ακούγονται, είναι αποφασισμένος να κάνει το εμβόλιο. Εσείς εμβολιαστήκατε? Όχι. Θα κάνετε το εμβόλιο? Εννοείται. Αυτό με το εμβόλιο της AstraZeneca τώρα που έχει γίνει, σας έχει ανησυχήσει? Καθόλου. Όχι, δεν θα το κάνω όμως. Όλο αυτό που γίνεται τώρα με την AstraZeneca, με το εμβόλιο που ακούγεται, ανησυχεί? Έχω λίγο επιφυλάξεις, αλλά μάλλον θα προτιμήσω την Pfizer. Μάλλον θα προτιμήσω τη Pfizer, όχι την... Την AstraZeneca. Δεν εμβολιαστήκατε? Όχι, δεν ήρθε η ηλικία. Αυτό τώρα όλο που γίνεται με την AstraZeneca σας έχει προβληματίσει? Με έχει προβληματίσει, ακούω τους ειδικούς. Αν έρθει η σειρά σας θα το κάνω. Βεβαίως. Οι αρμόδιοι πάντως φοβούνται ακυρώσεις το επόμενο διάστημα, καθώς πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται να πάνε να εμβολιαστούν. Προφανώς. Κάποια άτομα θορυβήθηκαν, φοβούνται και πιθανώς να έχουμε και ακυρώσεις του εμβολιασμού. Εύχομαι να μην σταματήσει, διότι θα αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά στο χρόνο που προγραμματιζόταν ο εμβολιασμός του πληθυσμού. Και τα αποτελέσματα βέβαια θα είναι τα ανάλογα. Ο πλήρης έλεγχος του ιού θα καθυστερήσει.